Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό και καμπανιστικό, θα έλεγα, κανάλι μα στο YouTube. Λοιπόν, έχουμε θεματάρα σήμερα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα που θα συζητήσουμε και θα κάνω και λίγη αυτοαποκάλυψη από αυτή που σα αρέσει. λοιπόν, εάν δεν το πράξατε ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή, το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο. Που υπενθυμίζω ότι ανεβαίνει στι 9 το βράδυ, γιατί αρχίσαμε να γινόμαστε ένα έτσι πιο σοβαρό κανάλι που ανεβάζει αργότερα τα βίντεο. Όχι, είναι λόγω του νέου προγράμματο. Και εάν σα αρέσει αυτό το βίντεο, κάντε μου τη χάρη και τη χάρη στον εαυτό σα να πατήσετε το like, να το μοιραστείτε με φίλου σα στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί όσο μεγαλώνει ο αριθμό των συνδρομητών. Τόσο περισσότερο το παίρνει ο αλγόριθμος στο κανάλι και τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουμε στο να συνεχίσουμε να κάνουμε τακτικά βίντεο στα ελληνικά. Λοιπόν, δεν σας απειλώ για κάτι, απλώς λέω ότι χρειάζεται το κανάλι μας να το εξελίξουμε, όπως και να εξελίξουμε τους εαυτούς μας. Το θέμα μας σήμερα, το οποίο έχω προναφέρει ως θεματάρα, είναι οι αναφορές σε πρώην, στην αρχή μιας νέας γνωριμίας, πότε αυτό... Αποτελεί κόκκινη καμπάνα ή σημαία. Μ? Κόκκινη σημαία ή καμπάνα. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο, μήπως βλέπεις πράσινες σημαίες εκεί που δεν υπάρχουν, ο συναγερμός της ευθυξίας και της ψυχρότητας, διάβασα το εξής σχόλιο. Δεν ήταν το μοναδικό σχόλιο προβληματισμού, απλώς αυτό είναι έτσι πιο μεγάλο, πιο εκτεταμένο και μου δίνει την ευκαιρία να αναπτύξω το ζήτημα για το αν οι αναφορές στην αρχή μιας γνωριμίας σε πρώην μπορούν να είναι κόκκινη σημαία ή μια πράσινη σημαία. Για να δούμε. Γράφει λοιπόν μια φίλη. Καλησπέρα Θέκλα. Χαίρετε. Αυτό το κόλλημα εντός εισαγωγικών με την αναφορά ακόμα χειρότερα και τις επαφές επί της ουσίας ή σε επίπεδο φίλη το social το έχω κι εγώ που είμαι συνεξαρτώμενη. Για να δούμε τι πρόβλημα έχει και η ίδια. Λέει κόλλημα εντό εωικών με την αναφορά, κόλλημα κάποιο να αναφέρει συνεχώ τον πρώην ή την πρώην του, κάποια κάποιο, και επαφέ επί τη ουσία ή σε επίπεδο φίλη στα social. Θεωρώ ότι αν κάποιο με άσχετη αφορμή αναφερθεί σε άτομα του παρελθόντος, είναι ακόμα εκεί. Άρα έχει αυτή την πεποίθηση φίλη ότι αν ένας άνθρωπος που γνωρίζει σε μια καινούρια γνωριμία με άσχετη αφορμή αναφερθεί σε άτομα του περιορθόντος, αυτό σημαίνει πως ακόμα είναι εκεί. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Θα μπορούσε να σημαίνει πως ακόμα είναι εκεί ή θα μπορούσε να σημαίνει πως αυτός ο άνθρωπος ακόμη δεν έχει αλλάξει το λογισμικό του και θα εξηγήσω στη συνέχεια πώς αλλάζουμε το λογισμικό μας σχετικά με ένα νέο σύντροφο ή μια νέα σύντροφο. Όχι απαραίτητα ερωτικά πώς είναι ακόμα εκεί, αλλά οπωσδήποτε δεν έχει σβήσει όλες τις σκιές του παρελθόντος. Είναι άλλο πράγμα οι σκιές του παρελθόντος και άλλο πράγμα οι αναμνήσεις από το παρελθόν. Οι αναμνήσεις από το παρελθόν δεν θα σβήσουν ποτέ ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει τεράστια χωρητικότητα σε μνήμη και όλα μα όλα καταγράφονται. Αυτό που μπορεί να γίνει με τις αναμνήσεις από το παρελθόν είναι να τις νοηματοδοτήσουμε σε μια πιο ρεαλιστική βάση όταν πλέον έχει τελειώσει το παρελθόν και πλέον βλέπουμε τι πραγματικά ήταν το παρελθόν, ειδικά και αν συγκρίνουμε με το παρόν. Κρατήστε τη λέξη σύγκριση. Μνήμη, σύγκριση. Ότι τρόπον να ακόμα ασχολείται, ακόμα φέρνει στο παρόν κάτι από το παρελθόν, ότι δεν είναι 100% η καρδιά και το μυαλό του στο νέο φλερτ γνωριμία σχέση. Αυτό μπορεί να ισχύει μπορεί να, και να μην ισχύει και υπάρχουν παραδείγματα. Και θα σας πω προσωπικά δικά μου παραδείγματα, με δικές μου γνωριμίες για να καταλάβετε τι εννοώ. Προφανώς δεν αναφέρομαι σε εκείνους που θα απαντήσουν για κάτι αν ερωτηθούν ή αν φέρουν μια δική τους εμπειρία σε διάλογο με το άλλο πρόσωπο που ανοίγει κουβέντα για πρώην. Δηλαδή λες ότι δεν αναφέρεσαι σε εκείνους που άμα τους κάνεις μια ερώτηση θα απαντήσουν ή άμα εσύ αναφέρει τον ή την πρώη σου θα αναφερθούν και αυτοί στον ή στην πρώην τους. Και εννοείται πω ίσω κάποια στιγμή όταν θα υπάρχει λόγο να μοιραστεί τα εσωψυχά σου, θα μιλήσει για τα παλιά. Αλλά στην αρχή μια σχέση, πώ εμπιστεύεσαι τον άλλον να τα πει. Κατά τη γνώμη μου, στην αρχή μια σχέση εμπιστεύεσαι τον άλλον να μιλήσει για το παρελθόν, μόνο αν ζει ακόμα στο τώρα, έστω νερά μέσα στο μυαλό σου το άτομο από το παρελθόν. Είναι η άποψη τη φίλη. Ότι αν στην αρχή μια σχέση κάποιο αναφέρεται στον πρώην ή στην πρώην, σημαίνει ότι μέσα στο μυαλό του, στο τώρα ζει νερά ο πρώην ή η πρώην ή. Και με άλλου τρόπου, όπω είπε προηγουμένω, να είναι φίλοι στα social, να επικοινωνούν, να μιλάνε, να βρίσκονται από κοντά. Οπότε, μια πληροφορία τη κοπέλα στο βίντεο για το τι δουλειά έκανε ο πρώην τη, πού βοηθούσε στην τωρινή τη γνωριμία σχέση. Αναφέρεται φυσικά η φίλη στο βίντεο, μήπω βλέπει πράσινε σημαίε εκεί που δεν υπάρχουν, ω ένα γερμό τη ευθυξία και τη ψυχρότητα. Υπενθυμίζω ότι σε εκείνο το βίντεο, το έχω διαβάσει και έχω απαντήσει και στα σχόλια από κάτω ότι η κοπέλα το είπε όταν υπήρχε νοητική συνάρτηση. Υπήρχε συνάρτηση στα λόγια. Δεν είπε στα καλά καθούμενα. Αχ, θυμάμαι τώρα τον πρωί μου που κάνει αυτή τη δουλειά. Το είπε επειδή τη ήρθε συνειρμό. Συνειρμό τι σημαίνει. Συμβαίνει κάτι στο τώρα που μου θυμίζει κάτι στο παρελθόν και ανοίγει μια σειρά αναμνήσεων. Είναι φυσιολογικότατο να έχουμε συνειρμού όλοι. Άσε που χωρίζει οριστικά μέσα σου έχω την εντύπωση ότι ξεχνά κάπω. Φθήνουν οι αναφορέ σε πρώην, ακόμη και στι φίλε μα. Μιλάμε για τη νέα μα ζωή. Έχουμε ή δεν έχουμε κάποια σχέση. Από τη στιγμή που χωρίζει οριστικά, μέχρι να γιατρευτούν οι πληγέ σου από την αρκισιστική κακοποίηση που σου έχει κάνει το κάθε τσογλάνι με το οποίο έκανε το λάθο να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής σου σε μακροχρόνια σχέση, ναι, περνά αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να σταματήσεις να θυμάσαι τα τραύματά σου. Δεν σημαίνει ότι αν ένας κακοποιημένος ψυχικά και συναισθηματικά άνθρωπος έχει την ανάγκη να μιλήσει για τον πόνο που έχει βιώσει, έχει την ανάγκη να κάνει σύγκριση, ξανακρατήσει τη λέξη σύγκριση, ότι ακόμα παραμένει στο παρελθόν. Μιλάμε για τη νέα μας ζωή πάντα, αλλά η νέα μας ζωή δεν είναι ανεξάρτητη της ζωής που είχαμε στο παρελθόν. Δηλαδή αν ένας άνθρωπος έχει περάσει μία απίστευτη κακοποίηση σε μία αναρκισιστική σχέση και έχει τελειώσει αυτή η κακοποίηση και έχει περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα, είπαμε ότι ε, λένε... Ότι για τρία χρόνια σχέσει θέλει τρει μήνε να το ξεπεράσει. Για πέντε χρόνια σχέσει θέλει πέντε μήνε να το ξεπεράσει. Θεωρώ πω αυτή η αριθμή είναι σχετική. Μπορεί να θέλει και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό. Όταν όμω περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα, τουλάχιστον όσα χρόνια ήταν η σχέση, τόσοι μήνε μετά που έχει χωρίσει, οριστικά μπορεί να μιλά για τη νέα σου ζωή. Αλλά επειδή είσαι άνθρωπο και έχει ένα ολόκληρο μυαλό να θυμάσαι πότε πότε, ειδικά όταν δοθεί και ευκαιρία, την παλιά σου τη ζωή. Και πού βρίσκεται ο κίνδυνος, ότι ένας άνθρωπος ταλαιπωρημένος, ένας άνθρωπος κακοποιημένος από κάτι να αρχισάρες ολκής, όταν επιτέλους γνωρίσει έναν άνθρωπο της προκοπής, δεν μπορεί παρά να κάνει τη σύγκριση. Και να λέει, κοίτα ρε παιδί μου, τι καλά που μου φέρετε τώρα αυτός ο άνθρωπος, ενώ ο πρώην ήταν ένα τσογλάνι. Ξαναλέω αυτή τη λέξη. Τη λέω γιατί αυτή η λέξη, η λέξη τσογλάνι, ταιριάζει καλύστα στα ναρκισάκια της κακιάς ώρας. Τα οποία προκαλούν συστηματική ψυχική κακοποίηση στα θύματα τους. Και όταν ξυπνήσει ένα θύμα, δεν μπορεί παρά να κάνει σύγκριση. Ειδικά όταν μπει σε νέα σχέση. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και έτυχε να ακούσω γι' αυτό πολλέ φορέ. Μου έχει τύχει και εμένα προσωπικώ. Και έχει τύχει να ακούσω και άλλου ανθρώπου ότι στην αρχή μια νέα γνωριμία μπορεί είτε ήδη, είτε ο ή σύντροφό του, είτε και τα δύο μέρη, ειδικά αν πρόκειται για δύο ανθρώπου που έχουν κακοπεράσει στο παρελθόν και έχουν ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν σε ακατάλληλε, ατέριαστε, κακοποιητικέ σχέσει, όταν ξεκινήσουν τη νέα του σχέση και τη νέα του γνωριμία, και βιώνουν πράγματα φυσικά, όμορφα, αγαπητικά, τα το οποία τους φαίνονται απίστευτα, επειδή προηγουμένως έτρωγαν συνεχώς ψυχολογικό ξύλο, ναι να κάνουν τη σύγκριση και να πούν «πόπορε παιδί μου, τι ωραία που χειρίστηκες αυτή την αντικσότητα, ενώ ο πρώην μου ή η πρώην μου θα τα έκανε όλα μαντάρα. Πόσο πολύ μου αρέσει που είσαι τόσο ήρεμος άνθρωπος και κατανοητικός, ενώ ο πρώην μου ή η πρώην μου έκανε καυγάδες με το παραμικρό». Πόσο μου αρέσει που δεν ζηλεύει άρρωστα, ενώ ο πρώην μου ή η πρώην μου ζήλευε άρρωστα. Πόσο μου αρέσει που χαίρεσαι με τη χαρά μου και λυπάσαι με τη λύπη μου, ενώ ο πρώην μου ή η πρώην μου δεν είχε καθόλου ενσυναίσθηση και μου προκαλούσε ενοχέ, τύψει και οδύνη, επειδή ήταν ένα αρκισισιστικό τσογλάνι το οποίο ξεσπούσε πάνω μου για να νιώθει εκείνο ή εκείνη καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει κόλλημα με το παρελθόν. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ξεπέρασμα του παρελθόντος. Ξεπερνάμε το παρελθόν με διάφορους τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι με το να το πενθήσουμε. Ο δεύτερος τρόπος, εξαιρετικά ουσιαστικό, όσο και ο πρώτος, είναι με το να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Ο τρίτος τρόπος, εξίσου ουσιαστικός με τον πρώτο και το δεύτερο, να πάμε παντελώ no contact. Και ο τέταρτο τρόπο είναι να το πάρουμε απόφαση ότι καλύτερα μόνοι μα παρά με και ο επόμενο τρόπο είναι όταν θα μπούμε επιτέλου σε μια υγιή σχέση με έναν φυσιολογικό άνθρωπο, ο οποίο αυτό που λέει το εννοεί, το ναι του είναι ναι και το όχι του είναι όχι. Έναν άνθρωπο ο να είναι αυθεντικά καλός και καλοήθη άνθρωπος, τότε ναι, αναπόφευκτα θα κάνουμε σύγκριση. Και αυτό δεν μα κάνει κολλημένου με το παρελθόν. Αυτό μας κάνει ανθρώπους έκθαμβους, χαρούμενους, εκστασιασμένους, ενθουσιασμένους μπροστά στο γεγονός ότι υπάρχουν και καλοί άνθρωποι και καλές σχέσεις. Και μπορεί με έναν άνθρωπο να βιώνεις ευδαιμονία, να βιώνεις χαρά, να βιώνεις αγάπη και όχι ανηλεή κακοποίηση χειρίς του είδους όπως βίωνες στην προηγούμενη σου σχέση. Τιμή μου και καμάρι μου, αν θα μπω σε μια νέα γνωριμία, να μου λέει ο νέος άνθρωπος βλέπω πώς συμπεριφέρεσαι και μένω έκθαμβος, μένω έκθαμβη επειδή ο πρώην ή η πρώην συμπεριφέρονταν εκ διαμέτρου αντίθετα και γι' αυτό ήμουν και δυστυχής μέσα σε εκείνη τη σχέση. Παίζει ρόλο με ποιο τρόπο θα γίνει η αναφορά και γι' αυτό το λέω και το ξαναλέω και το τονίζω ότι δεν αρκούν μόνο τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο για να μπορέσουμε να βρούμε τον εαυτό μας, χρειάζεται και προσωπική ψυχοθεραπεία με ψυχολόγο, ο οποίος να αντιλαμβάνεται, να γνωρίζει και να είναι εκπαιδευμένος, εκπαιδευμένη στις δυναμικές συναρχιστικής κακοποίησης, της συνεξάρτησης και όλων αυτών των ζητημάτων για τα οποία μιλούμε σε αυτό το κανάλι. Και επειδή μιλούμε σε αυτό το κανάλι εκτεταμένα για αυτά τα ζητήματα, κάποιοι νομίζουν ότι είναι κοινή γνώση σε όλου του ψυχολόγου, σε όλου του θεραπευτέ, σε όλου του ψυχιάτρου αυτά. Όχι, δεν είναι κοινή γνώση. Πρόκειται για πολύ καινούργιε γνώσει, οι οποίε τώρα άρχισαν να εισάγονται στην εφαρμοσμένη ψυχολογία και το γεγονό ότι σε αυτό εδώ το κανάλι μιλάμε για αυτές από πολύ νωρίς, δεν σημαίνει ότι είναι γνωστές σε όλου του ανθρώπου που εργάζονται στον χώρο τη ψυχική υγεία. Και θα το πω όπω το έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, χωρί να ντρέπομαι και χωρί να φοβάμαι ότι κάποιοι ψυχολόγοι, κάποιοι ψυχοθεραπευτέ δεν τα κατέχουν αυτά. Και δίνουν συμβουλέ βασισμένε πάνω σε ηθικές της θρησκεία, σε ηθικέ τη κοινωνία ή βασισμένε πάνω σε απειρχαιωμένε εφαρμοσμένες γνώσεις της ψυχολογίας. Γι' αυτό έχω κλείσει το γραφείο. Γι' αυτό φτιάχνω αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Για να ξυπνήσω τον κόσμο. Για να ξυπνήσω τους ανθρώπους από το ύπνο του αδίκου που κοιμούνται, όχι του δικαίου. Γιατί πρόκειται περί ύπνου του αδίκου αν καθόμαστε και πιστεύουμε ότι οι σχέσεις των ανθρώπων είναι απλά μαθηματικά και παίρνουμε απλές εξισώσεις, τις εφαρμόζουμε στη ζωή μας και τελείωσε. Αδικούμε ανθρώπους όπως στο βίντεο κάτω από το οποίο έγινε αυτό το σχόλιο, η κοπέλα αδικήθηκε από εκείνον τον τύπο που σε μια αθώα αναφορά στον πρώην αυτός ενοχλήθηκε, επέδειξε ευθυξία, κομπλεξισμό και όλα εκείνα τα υπόλοιπα. Και όταν παρακολουθούμε ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο, αντί να προλαβαίνουμε και να μοστράρουμε τον εαυτό μας πάνω σε αυτά που λέει η ψυχοεκπαιδεύτρια, ας ανοίξουμε τα αυτιά μας να ακούσουμε και να καταλάβουμε, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε. Και ξαναλέω, ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία ταυτόχρονα και προσωπικός πνευματικός αγώνας. Ε, σχόλια κάτω από τα βίντεο, όχι αυτό που διαβάζω τη κοπέλα, αλλά σχόλια. Η γνώμη μου είναι και εγώ πιστεύω αυτό, δεν έχουν θέση. Γιατί πρόκειται για ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, στο οποίο παρέχεται νέα ψυχολογική γνώση δεν είναι γνώμη. Εγώ δεν σας λέω τη γνώμη μου. Εγώ δεν ανοίγω το, το μικρόφωνο, την κάμερα, το φως για να πω τη γνώμη μου. Δεν είναι τη γνώμη μου που λέω. Μοιράζομαι ψυχολογική γνώση. Παρακολουθείς ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο. Το παρακολουθείς για να μάθεις, όχι για να μας πεις τη γνώμη σου. Πάμε παρακάτω. Αυτό πλέον και μετά το βίντεο σου ξέρω ότι είναι λάθο και πρέπει να το δουλέψω. Μάλιστα. Αυτή η κοπέλα ψυχοεκπαιδεύεται. Καταγράφει ότι έχω αυτέ τι πεπιθήσει. Μετά που έχω παρακολουθήσει αυτό το βίντεο, πλέον ξέρω ότι είναι λάθος και πρέπει να το δουλέψω. Αν και δεν ξέρω το μετά, δηλαδή σε περίπτωση φλερτ, που κάποιο αναφερθεί σε πρώην ή μου πει ότι την, τη έχει φίλοι, φίλε στο Facebook κλπ., εγώ τι κάνω. Είναι άλλο θέμα αυτό που θέτει. Είναι άλλο θέμα αυτό που θέτει. Αν ο νυν σύντροφό μα ή η νυν σύντροφό μα εξακολουθεί να έχει φιλίε στα social με του τη πρώην. Αν πρέπει να μην το μεταφράζω ως κόλλημα δικό μου λόγω χαμηλής αυτοεκτίμησης ή σύγκριση, πώς να το μεταφράσω? Ότι με εμπιστεύεται τόσο που μου μιλάει άνετα σαν να είμαι ο κολλητός του. Ότι με θέλει τόσο πολύ που παρόλο που έχει μια ανάμνηση ή επαφή είναι μαζί μου τελικά. Λοιπόν, όσον αφορά τις φιλίες στα social με πρώι. Υπάρχουν πολλών ειδών πρώι. Υπάρχουν καταρχά οι πρώην με τους οποίους έχουμε παιδιά. Αν έχουμε έναν πρώην άνδρα με μια πρώην γυναίκα, έναν πρώην σύντροφο με τον οποίο έχουμε παιδιά, ίσως να είμαστε τυπικά φίλοι στα social... λόγω του ότι μοιραζόμαστε παιδιά με τον άνθρωπο αυτό. Τυπικά φίλοι στα social. Όχι να σχολιάζει όλη μέρα και όλη νύχτα... ένα στο στάτου του άλλου... και να στέλνουν μηνυματάκια ή μηνύματα άσχετα... με τα ζητήματα διαχείρισης των παιδιών. Εγώ προσωπικά δεν είμαι φίλη στα social... με τον πρώην άνδρα μου, τον πατέρα των παιδιών. Θα μπορούσε και να είμαι... Δεν με έκανε ατ, δεν τον έκανα ατ. Δεν μου κάνει εντύπωση. Αλλά και να τον είχα φίλο στα social δεν θα σήμαινε απολύτω τίποτα. Ναι, μιλάμε στο Viper κάποιε φορέ για θέματα που αφορούν τα παιδιά, γιατί είναι ο πατέρα και είμαι η μητέρα δύο παιδιών, που είναι ενήλικα νομικά, αλλά ακόμη βρίσκονται ψυχοσυναισθηματικά στην εφηβεία. Οπότε είναι φυσιολογικό, θεμητό να έχουμε κάποια μηνυματική επικοινωνία, όταν αυτό χρειάζεται. Τώρα, αν κάποιος έχει φίλο ή φίλη στα social, κάποιον πρώην ή κάποια πρώην, για τον οποίο, για την οποία λέει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ένα παλιό παιδό το οποίο μου έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη, για ένα παλιό παιδό το οποίο με έχει απατήσει, για ένα παλιό παιδό το οποίο μου λέγε ψέματα, για ένα παλιό παιδό που την έπεφτε στου φίλου μου ενώ ήταν μαζί μου, για ένα παλιό παιδό το οποίο εξακολουθεί και μου στέλνει uh, email μίσου παρόλο που έχουμε χωρίσει και το έχει φίλοι ή φίλο στα social, τότε ναι υπάρχει πρόβλημα. Εάν χωρίσουμε από μια κακοποιητική σχέση, κατά τη γνώμη μου ως ψυχολόγου και με βάση την πολιτική του no contact, δεν είμαστε πλέον φίλοι στα social. Τώρα, αν έχω και τελειώσει κάποια σχέση, η οποία ήταν ασήμαντη σχέση, είχε πολύ μικρή διάρκεια και δεν ήταν σημαντική σχέση για μας και είμαστε τυπικά φίλοι στα social δεν έχουμε σβηστεί, δεν σημαίνει κάτι. Αν όμω ο νέο μα σύντροφο ή η νέα μα σύντροφο μα πούν ότι ξέρει, δεν νιώθω άνετα να έχει φίλο στα social τον πρώην σου, με τον οποίο μου έχει πει, γνωρίζω ότι είχε ερωτική σχέση. Έστω και αν αυτή η ερωτική σχέση κράτησε ένα μήνα, δυο μήνε, τρει μήνε, θα ένιωθα καλύτερα να έβγαζε από τα social αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το θεωρώ κακή ιδέα να ικανοποιήσουμε το αίτημα του συντροφού μας. Ούτε το θεωρώ ότι είναι υγιής αντίδραση να λέμε πώς μπαίνει σε χωράφια που δεν σου ανήκουν και πώς απαιτεί να μην έχω φίλο στα social αυτόν ή αυτήν με τους οποίους έκανα φάση ή φάση τότε και τότε και τότε. Έχει σημασία η κάθε σχέση που δημιουργούμε και αν αυτή η σχέση που έχουμε αυτή τη στιγμή για την οποία μιλούμε ή αν αυτή η γνωριμία που κάνουμε έχει στόχο και σκοπό να οδηγήσει σε μια σχέση ζωής ή αν είναι απλώς ένα καβλάντισμα. Αν είναι απλώς ένα καβλάντισμα θα κάτσουμε να καθαρίσουμε τα social μας. Εγώ προσωπικά έχω αυτή τη γνώμη ότι αν ένας άνθρωπος είναι σε μια διαδικασία ψυχοσυναισθηματικής ορίμανσης και θέλει να ξεπεράσει τα προβλήματα της συνεξάρτησης, και θέλει να ξεπεράσει τα τραύματα που έχει βιώσει από οποιαδήποτε ψυχολογική κακοποίηση έχει βιώσει μέσα σε σχέσεις ή παρολίγων σχέσεις ή μέσα σε situationships ή καταστάσεις φίλοι με προνόμια, καλά θα κάνει να καθαρίσει τα social του από όλους. Θυμάμαι πριν ένα χρόνο ήταν, όταν καθόμουν μια μέρα εκεί στο... Είπα, σας είπα, θα σας πω και δικά μου προσωπικά ζητήματα. Καθόμουν μια μέρα στο σαλόνι εκεί στο χωριό μαζί με τον Λάκη και χτυπάει ένα μήνυμα, ρε παιδί, από έναν άνθρωπο με τον οποίο είχαμε ένα φλερτ, ούτε καν σχέση, ούτε καν οποιαδήποτε σωματική σύνδεση τέλος πάντων. Ήταν ένα φλερ το οποίο είχε κρατήσει, ξέρω εγώ, μια-δυο εβδομάδες και μετά το είχα σταματήσει γιατί είχα αντιληφθεί ότι αυτός ο άνθρωπος είχε κάποια στοιχεία τα οποία εγώ τα αντιλήφθηκα ως τοξικά. Και έρχεται ένα μήνυμα εκ του μηδενός μετά από χρόνια. Αυτή, αυτό το φλερτ ήταν πριν από το 2016 που ήταν, ο προηγου... που ήταν η γνωριμία με τον προηγούμενο μου σύζυγο και έρχεται εκεί στα καλά με ένα μήνυμα σαν να μην συνέβη και τίποτα και σαν να είμαστε τώρα 10 χρόνια πριν και φλερτάρουμε Και το κοιτάω και λέω, ερε φίλε, τι έχω κάνει. Έχω αφήσει άνθρωπο τον οποίο δεν τον είχα ως οποιαδήποτε άλλη ουσιαστική σχέση στη ζωή μου παρά ως ένα φλερτ που δεν ευδοκίμησε και που εγώ απέρριψα να έχω οτιδήποτε με τον άνθρωπο αυτόν, τον έχω αφήσει να μπορεί να μου στέλνει μήνυμα όποτε γουστάρει. Και μπλόκαρα αυτό το πρόσωπο. Και μετά, στο ίδιο σκεπτικό, λέω γιατί δεν καθαρίζω και τα social μου. Γιατί δεν καθαρίζω και τις επαφές από το κινητό μου, ώστε άνθρωποι με τους οποίους δεν θα ήθελα να είχα ποτέ ξανά επικοινωνία. Επειδή είτε είχαμε μια φλερταριστική επικοινωνία, η οποία μου κατέδειξε ότι αυτό το πρόσωπο δεν φελά που λένε στην Κυπρό, δεν ωφελεί, δεν είναι κατάλληλο πρόσωπο για να συνάψω οποιοδήποτε είδους σχέση μαζί του, είτε είναι ένα πρόσωπο το οποίο με έχει στενοχωρήσει, είτε μακροπρόθεσμα, είτε μεσοπρόθεσμα, γιατί να έχει πρόσβαση στον τηλεφωνικό μου αριθμό ή στα social μου. Και μπήκα και τα καθάρισα όλα. Έξι, εφτά μήνες μετά ήρθε στη ζωή μου μια υγιής συνθήκη. Δεν σα λέω ότι γι' αυτό ήρθε στη ζωή μου η γη συνθήκη, επειδή είχα καθαρίσει τα social μου, αλλά το αναφέρω έτσι ω μια. Α, ως κάτι με το οποίο ταυτίζομαι. Δεν μου είπε κανένα να καθαρίσω τα social μου, δεν μου το είχε ζητήσει κανεί, το έκανα από μόνη μου. Και είπα, δεν θέλω να μολύνεται η διάνοιά μου από επικοινωνίε, από ανθρώπου που δεν γουστάρουν. Και που δεν θέλω να είναι μέσα στη ζωή μου και που έχω επιλέξει πολύ συνειδητά να μην είναι μέσα στη ζωή μου. Εντάξει, αυτό μπορεί να ακούγεται ακραίο για κάποιους. Να πεις, μα καλά, έχεις μπλοκάρει κόσμο, γιατί μπλοκάρεις κόσμο και τι σου έκαναν. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος να αφήνουμε παράθυρα ανοιχτά στη ζωή μας για να έρχονται οι άνθρωποι με τα ψίχουλα. Αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να μας ταΐσουν ψίχουλα ή μας ταΐσαν ψίχουλα. Bread crumbing. Δείτε το 18ο επεισόδιο του podcast με τον τίτλο Bread Crumbing. Μήπω αρχίσει σε ψίχουλα αγάπη. Θα το βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Αποφάσισα λοιπόν ότι δεν θέλω να έχω οποιασδήποτε επαφέ και να μην είμαι προσβάσιμη στου ανθρώπου με τα ψίχουλα. Δεν θέλω, βρε παιδί μου, του ανθρώπου με τα ψίχουλα στη ζωή μου. Θέλω, αν θα έρθει στη ζωή μου ένα άνθρωπο, να έρθει με ολόκληρο το καρβέλι, να είμαι και εγώ με ολόκληρο το καρβέλι και να κάνουμε αυθεντικά πράγματα. Και όχι με σοβέζικα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τώρα και πάλι εκεί. Θα σκεφτώ ότι είναι μαζί μου γιατί δεν μπορεί να είναι με την άλλη κοπέλα. Επειδή η κοπέλα η πρώην του δεν θέλει, όχι ότι είναι επιλογή του, γι' αυτό κρατάει επαφέ κρυφά ή φανερά. Να σημειώσω ότι δεν αναφέρομαι σε ζευγάρια που έχουν παρελθόν. που αφορά το παρόν του, όπω παιδιά από προηγούμενο γάμο, πρώην σύζυγο που ζει. Άρα, λόγω παιδιών, θα υπάρχει άμεσα ή έμμεσα στη ζωή του νέου ζευγαριού διότι είμαι ελεύθερη και μέχρι στιγμή μόνο με ελεύθερου φλερτάρα είχα σχέση και δυστυχώ πάντα αυτό το πρόβλημα. Είμαι μια Ελληνίδα που πετυχαίνει όλο σου ειδού. Χαχά. Εννοεί ότι με του ελεύθερου σου φτιάχνει σχέση, είναι φίλοι με τι πρώην του, στα social, στην πραγματική ζωή, κρυφά ή φανερά. Αλλά όντω είναι ενοχλητικό να τρώσει. έστω και πέντε να να μιλήσει για πρώην όταν θες κάθε δευτερόλεπτο που περνάει να επενδύσει σε μια νέα γνωριμία, να ζήσει μια νέα σχέση. Και στην τελική, εγώ είμαι μονογαμική και θέλω έναν σύντροφο. Γιατί την ώρα που τρώμε ή που βλέπουμε ταινία κλπ. να μου φέρνει ένα τρίτο πρόσωπο παρέα, Με ρώτησε αν θέλω. Θα με στείλει στο ψυχολόγο. Χαχά, -χα, θα πάω. Θα σε στείλω και εσένα, θα σε στείλω και εμένα, θα μα στείλω όλου μα το ψυχολόγο. Λοιπόν, όπω είπα και προηγουμένω. Η αναφορά σε πρώην δεν σημαίνει απαραίτητο ότι αυτός που αναφέρεται στον ή στην πρώην είναι κολλημένος ή είναι κολλημένη. Όπως είπα και προηγουμένως, μπορεί κάποιος να αναφέρεται σε πρώην ακριβώς επειδή αναπόφευκτα κάνει τη σύγκριση. Λοιπόν, πώς καταλαβαίνουμε αν αυτή η αναφορά είναι αναφορά που έχει να κάνει με κόλλημα με πρώην ή αν είναι μια αναφορά η οποία βγαίνει με φυσικό τρόπο, μέσω συνειρμών και δεν θα έπρεπε να την παρεξηγήσουμε. Και μετά θα πω πώ το αντιμετωπίζουμε. Θα θέσουμε στο άλλο πρόσωπο το ζήτημα. Τώρα που ανέφερε τον πρώην σου, ξενέρωσα. Δεν νιώθω καλά. Όχι ξενέρωσα μαζί σου, ξενέρωσα. Ή αν είμαστε με έναν άνθρωπο που είναι ψυχοεκπαιδευμένο και ψυχοθεραπεύεται, ψυχοεκπαιδεύεται και ψυχοθεραπεύεται, μπορούμε να πούμε: Τώρα που ανέφερε την πρώη σου ή τον πρώην σου, ένιωσα κάποια συναισθηματική απορρίθμιση. Χαλάστικα. Οπότε η αντίδραση του καινούριου συντρόφου ή της καινούργιας συντρόφου θα μας καταδείξει αν είχε κακή πρόθεση ή όχι. Ένας άνθρωπος με καλή πρόθεση θα πει «Πόπο, λυπάμαι που απορριθμίστηκες επειδή εγώ τώρα θυμήθηκα να αναφέρω αυτό το πρόσωπο με το οποίο συνειδητά δεν είμαι πλέον μαζί και δεν είναι σημαντικό για μένα. Απολογούμε». Αν όμως όταν αναφέρεις ότι σε έχει χαλάσει, σε έχει στενοχωρέσει η αναφορά σε πρώην και το πρόσωπο που αναφέρει τον πρώην ή την πρώην γίνεται έξαλλο και λέει αυτή είναι ζωή μου και έχω κάθε δικαίωμα να αναφέρουμε σε αυτό το πρόσωπο κλπ και κλπ και ε τότε, Houston we have a problem. Τότε, άρα η αναφορά σε πρώην η οποία έρχεται με μια μεγάλη επιθυμία να υπερασπιστεί τον πρώην, την πρώην αυτός που κάνει την αναφορά, είναι μια τεράστια κόκκινη σημαία και μια ηχηρή κατακόκκινη καμπάνα. Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν τις αναφορές σε πρώην, εάν αυτές εξακολουθούν να γίνονται αρκετό καιρό μετά που έχει δημιουργηθεί η νέα γνωριμία. Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν νιώθω ωραία όταν αναφέρεις τον πρώην σου. Δεν νιώθω ωραία όταν αναφέρει την πρώην σου. Νιώθω άσχημα. Μου περνάει από το μυαλό ότι ακόμη μπορεί να έχεις κάποια ερωτικά συναισθήματα για εκείνο το πρόσωπο. Με έχει διαβεβαιώσει πω δεν νιώθει, αλλά θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα να μην αναφέρεσαι σε αυτό το πρόσωπο. Αν ο νέο μα σύντροφο ή η νέα μα σύντροφο έχει κάποιε εκκρεμότητε με εκείνο το πρόσωπο, ζητάμε ευγενικά και διαβεβαιωτικά. Να τι διευθετήσει αυτέ τι εκκρεμότητε. Όποιου είδου εκκρεμότητε και αν είναι αυτέ. Ξέρω, αν χρωστάει χρήματα στον πρώην τη κάποια, να του τα δώσει και να τελειώνουμε. Όπω αν εξακολουθούν να έχουν κάποια επικοινωνία, να λήξει αυτή την επικοινωνία και να τελειώνουμε. Ξαναλέω, πρώην, οι οποίοι ήταν σε μακροχρόνια σχέση με τον νυν σύντροφό μας ή με την νη σύντροφό μα, άνθρωποι οι οποίοι χώρισαν επεισοδιακά άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταλαιπωρήσει και πονέσει τον άνθρωπο που εμείς τώρα γνωρίζουμε και εμείς ξεκινούμε με αυτόν τον άνθρωπο μία όμορφη σχέση, δεν έχουν χώρο στη νέα μας ζωή. Αν γίνονται αναφορές, δεν είναι απαραίτητο οι αναφορές αυτές ένδειξη ή απόδειξη ότι υπάρχει κόλλημα με το παρελθόν. Πρέπει να έχουμε κρίση και διάκριση και όταν παρακολουθούμε τα βίντεο τα ψυχοεκπαιδευτικά και όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε μια νέα γνωριμία και τι συμβαίνει στη ζωή μας. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η ατομική ψυχοθεραπεία. Επίσης, για κοπέλες είναι διαθέσιμο και χρήσιμο το τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή, όπου κάθε τετάρτη βράδυ, τώρα το έχουμε μετακομίσει στις 9.30 με 11.30 το βράδυ, κάνουμε συνάντηση Q&A μέσω Zoom, στην οποία, την οποία συντονίζω εγώ, που είναι ψυχοεκπαιδευτική συνάντηση, όπου γίνονται ερωτήσεις και για τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, μια κοπέλα στο τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή μπορεί να έρθει να μα να μας φέρει κάτι για μια νέα γνωριμία και να το συζητήσουμε, να τη απαντήσω στι ερωτήσει της και να τη βοηθήσουμε να καταλάβει τι ακριβώ συμβαίνει. Να τη βοηθήσω να καταλάβει μέσα από τι ψυχοεκπαιδευτικέ απαντήσει στα ερωτήματα. Και οπωσδήποτε η ομάδα των κοπέλων στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής και στην ομάδα που έχει στο Viper, το Group Chat, αποτελεί ένα α, μέρος στο οποίο υπάρχει συναισθηματική ασφάλεια για να μπορέσουν να μοιραστούν οι άνθρωποι αυτά που τους προβληματίζουν και να πάρουν ενθάρρυνση από τα υπόλοιπα μέλη. Στην περιγραφή κάθε βίντεο υπάρχει και ο σύνδεσμο και πληροφορίε για τη συμμετοχή, για όλα τα επίπεδα συμμετοχή και για το τέταρτο, στο οποίο είναι μόνο κοπέλε και έχουμε αυτή τη συνάντηση μέσω Zoom κάθε Τετάρτη. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω εάν έχετε παρόμοιε εμπειρίε όπου ο νέο σα σύντροφο ή η νέα σα σύντροφο έκανε αναφορέ στο παρελθόν, οι οποίες δεν σήμαιναν κόλλημα αλλά σήμαιναν σύγκριση. Σύγκριση προ το καλύτερο για τη νέα σχέση. Γιατί είπαμε, ο άνθρωπο είναι ολόκληρο. Μπορεί να βάλει έτσι μια, ένα τίχω και να κόψει τη μνήμη του έξω και να αφήσει μόνο το παρόν και το μέλλον. Γεια!